Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της Επιτροπής Περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, σας καλωσορίζουμε σε αυτό το μεριωρικό και ιστορικό χώρο. Σήμερα το κόμμα μας, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, επιβεβαιώνουμε για ακόμη μια φορά την υπόσχεσή μας προς τους μαχητές και τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ότι δεν τους ξεχνάμε. Αναδεικνύουμε και τιμάμε ιδιαίτερα σήμερα έναν ακόμα άθλο του ΔΟΣΟΕ και των κατοίκων της περιοχής, την κατασκευή και λειτουργία του νοσοκομείου στο Γράμμο το 1948. Μια ολόκληρη νοσοκομειούπολη είχε οργανωθεί σε αυτό εδώ το χώρο. Η έκθεση ντοκουμέντων και φωτογραφιών, αυτό το μουσείο, είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία για το μεγαλείο του αγώνα του ΔΟΣΟΕ και της υγειονομικής του υπηρεσίας. Για την αποκάλυψη της νοσοκομειούπολης του Γράμμου και την οργάνωση της μόνιμης έκθεσης που σήμερα εγκαινιάζουμε, δόθηκε μεγάλος αγώνας. Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, δεκάδες μέλη και στελέχη του ΚΚΕ για πάνω από έναν χρόνο δούλεψαν ακούραστα και με μεγάλη συνέστηση ευθύνης για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Ένα ακόμα έργο θα προσθεθεί στο δίκτυο μουσείων και μνημείων στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ευχαριστούμε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την προσφορά τους. Πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες από τις οργανώσεις της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Υπήρου, της Κομματικής Οργάνωσης Οικοδόμων της Αττικής και της Θεσσαλίας, ανάμεσά τους και αρκετοί κνήτες και κνήτησες, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Επιστημονικό Επιτελείο που ανέλαβε ένα αρκετά πολύπλοκο και σύνθετο έργο σε συνεργασία με την Επιτροπή Μνημείων και Μουσείων της Κεντρικής Επιτροπής. Τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τοπογράφους, τους αρχαιολόγους, τους ιστορικούς, τους υγειονομικούς, τους καλλιτέχνες και γραφίστες. Όλοι προσέφεραν με τις γνώσεις τους και το ταλέντο τους, με την ψυχή τους. Το έργο αυτό, χωρίς την εθελοντική προσφορά όλων των παραπάνω και την οικονομική στήριξη πολλών οπαδών και φίλων του ΚΚΕ, καθώς και ανθρώπων που αναγνωρίζουν την προσπάθεια του ΚΚΕ να αναδεικνύει σημαντικά ιστορικά γεγονότα, δεν θα μπορούσε να γίνει. Ευχαριστούμε από καρδιά όλους και όλες. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κατοίκους του Δήμου Νεστορίου, που αναγνωρίζουν τη συμβολή του ΚΚΕ στην ανάδειξη των ιστορικών παραδόσεων της περιοχής και στηρίζουν τις παρεμβάσεις μας. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη Γιώργο και την Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κυρία Κοζατσάνη Δέσποινα για τη βοήθειά του. Ευχαριστούμε το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Καστοριάς, τον κύριο Κοτσάκο Στέλιο και την κυρία Σιδηροπούλου Βάσο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δήμο Νεστορίου, τον Δήμαρχο κύριο Κωσιόπουλο Χρήστο και την Αντιδήμαρχο κυρία Νταούτη Ιωάννα. Την εταιρεία ΕΤΙΛ, Τεχνική Βιομηχανική ΑΤΕΒΕ, του Μιχάλη Λαμπρόπουλου για την προσφορά των απαραίτητων υποδομών για το στήσιμο τη έκθεση. Την εταιρεία Lightprint, του Απόστολου Τεχαγιόγλου για την προσφορά τη εκτύπωση και τοποθέτηση των ντοκουμέντων της έκθεσης. Ευχαριστούμε τον εργολάβο κύριο Θόμο Θανάση για την κατασκευή του δρόμου και τη σημαντική του βοήθεια για την τοποθέτηση της έκθεσης. Τέλος, ευχαριστούμε το Ίδρυμα Πέτρου Κόκαλη για τη στήριξή του στη μνήμη του πρωτεργάτη της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, Πέτρου Κόκαλη.